15η μέρα αγωνίας, 15η μέρα αναζήτησης για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη, που είναι σαν να ανοίξει η γη και να τον κατάπιε. Από το απόγευμα της Παρασκευής, 6 Φεβρουαρίου, έχει να τον δει άνθρωπος και τα όσα έχουν αποκαλυφθεί από τότε εντείνουν το θρίλερ της εξαφάνισής του. Πριν από δύο ημέρες, η εκπομπή Μία εξασφάλισε αποκλειστικά υλικό από το κύκλωμα ασφάλειας πρατηρίου καυσίμων που βρίσκεται κοντά στη σχολή και δείχνει τον Βαγγέλη να περνά από το σημείο λίγη ώρα πριν χαθούν τα ίχνη του. Στο μεταξύ, μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για χοντρά πειράγματα και καθημερινό χλεβασμό που δεχόταν ο 20χρονος από μερίδα συμφοιτητών του. Σε αυτές τις καταγγελίες απαντά για πρώτη φορά ο διευθυντής της σχολής, Κωνσταντίνος Μάτζαρης. Μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή Μία, υποστηρίζει ότι επισήμως δεν ήταν ενήμερος. Όλο αυτό τον καιρό που ο Βαγγέλης αγνοείται, έχουν έρθει στο φως κάποιες μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες, ειδικά τον πρώτο χρόνο που ο Βαγγέλης φοιτούσε στη σχολή, ήταν συστηματικά θύμα bullying από κάποια παρέα συμφοιτητών του. Καταρχάς, όπως είπατε και εσείς, πρόκειται για μαρτυρίες οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Και μάλιστα μετά το περιστατικό. Πριν το περιστατικό, τουλάχιστον το προσωπικό της σχολής και εγώ προσωπικά δεν είχαμε κάτι επίσημα, μια επίσημη τέλος πάντων καταγγελία για όλα αυτά τα περιστατικά που τώρα λέγονται ότι έγιναν πέρυσι. Ο Βαγγέλης προσωπικά είχε παραπονεθεί σε εσάς? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Και μάλιστα μου κάνει και εντύπωση γιατί με αυτά τα παιδιά έκανε παρέα ο Βαγγέλης. Με τα παιδιά εννοείται εναντίον των οποίων φρέμονται αυτή τη στιγμή οι κατηγορίες. Και οφείλω να σας πω ότι και αυτή τη στιγμή εγώ σαν σχολείο δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το θέμα των καταγγελιών. Εσείς δηλαδή δεν είχατε πληροφορηθεί για κάποια περιστατικά, για κάποιες ενοχλήσεις που τυχόν δεχόταν ο Βαγγέλης στη σχολή από συμφοιτητές του? Επίσημα όχι. Ανεπίσημα? Τώρα το ανεπίσημα, τι να σας πω, τουλάχιστον για τα περιστατικά που περιγράφονται και τα οποία είναι έτσι όπως λένε τα μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι, έτσι δεν το συζητάω. Μιλάτε δηλαδή για κάποια πολύ απλά πειράγματα στο πλαίσιο μιας συμβίωσης μαθητών σε μια σχολή, αυτό εννοείτε εσύ? Ενηλίκων και μάλιστα ενηλίκων οι οποίοι κάνουν παρέα, έτσι φίλων. Και μάλιστα θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αιστεία δικιά μας είναι λίγο ιδιαίτερη αιστεία, με την έννοια ότι τα περισσότερα παιδιά προέρχονται από αγροτικές οικογένειες που έχουν και κάποιους άλλους κώδικες συμπεριφοράς. Θέλω να πω ότι είναι λίγο πιο σκληραγωγημένα παιδιά από τα παιδιά που τέλος πάντων είναι σε πόλεις ή στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι διαφορετική δηλαδή η συμπεριφορά των παιδιών της γαλακτοκομικής σχολής, έτσι, από τα παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να είναι σε κάποιο ΤΕΙ, κάποιο πανεπιστήμιο. Πιο εύκολα δέχονται ένα πείραγμα και πιο εύκολα θα κάνουν και ένα πείραγμα, έτσι. Άρα τέτοια απλά πειράγματα, όπως τα περιγράφετε, μπορεί και να γινόταν στη σχολή? Ναι, δεν το αποκλείω. Αποκαλύπτει για ποιο λόγο ο Βαγγέλης είχε αλλάξει δωμάτιο στη σχολή, καθώς όπως επισημαίνει είχε παρατηρηθεί μια αλλαγή στη συμπεριφορά του, για την οποία λέει ήταν ενήμεροι και οι γονείς του. Είχε παρατηρηθεί μια αλλαγή στη συμπεριφορά, η οποία συζητήθηκε και με τους γονείς. Από εμάς αποδόθηκε ίσως το γεγονός ότι σαν πρωτοετής, όπως οι περισσότεροι των πρωτοετών, αλλάζοντας περιβάλλον, μπορεί να είχε κάποια στενοχώρια, κάποια, πώς να το πω, λόγω της αλλαγής και της μετακίνησής του από την Κρήτη στα Γιάννενα και την απομάκρυνση από την οικογένεια και το περιβάλλον του, την αναγκαστική συμβίωση εδώ με τους υπόλοιπους συμφοιτητές, συμμαθητές του. Αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο. Και επειδή στο δωμάτιο που έμεινε με άλλους δύο, υπήρχε δωμάτιο το οποίο ήταν κενό, έχοντας και κάποιες υπόνοιες ότι μπορεί κάποιος να τον ενοχλεί, σε συνόηση με τους γονείς, επαναλαμβάνω, έγινε αλλαγή του δωματίου. Πάντως δεν το ζήτησε ο ίδιος ο Βαγγέλης ή η οικογένειά του? Έγινε στη συνόηση. Δεν θυμάμαι αν το προτείναμε εμείς, αν το πρότειναν αυτοί, γιατί σας λέω, πήραμε τηλέφωνο τους γονείς και προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε αν η αλλαγή στην συμπεριφορά που παρατηρήθηκε είχε κάποια σχέση με κάποιο άλλο γεγονός εκτός από το ότι ο Βαγγέλης ήρθε για πρώτη φορά, έφυγε για πρώτη φορά μακριά από την οικογένεια. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο άτομο το οποίο ενοχλούσε συστηματικά το Βαγγέλη? Δεν ξέρετε εσείς? Δεν έχετε λάβει γνώση για κάτι τέτοιο? Τουλάχιστον επίσημα όχι, δηλαδή από το Βαγγέλιο να μου έχει πει ο Βαγγέλης ότι ο τάδε με ενοχλεί ή ο άλλος ή οτιδήποτε άλλο. Ούτε κάποιο άλλο παιδί?
Τι εννοείται, να μου έχει πει κάποιο άλλο παιδί για το Βαγγέλη? Ναι, ναι, για κάτι που συνέβη στο δωμάτιο, στην εστία, σε κάποιο χώρο της σχολής. Αυτό δεν είναι επίσημο, δεν μπορώ να το πω. Τα παιδιά ξέρετε ότι μπορεί να λένε πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να δώσουμε βάση στο τι λέει ο καθένας. Ο διευθυντής της σχολής κάνει έκκληση στο Βαγγέλη αν τον ακούει να επιστρέψει πίσω, ενώ περιγράφει όλα όσα έγιναν το πρώτο βράδυ που εξαφανίστηκε ο 20χρονος σπουδαστής. Αν μας ακούει ο Βαγγέλης αυτή τη στιγμή, εννοείται ότι το περιμένουμε να συνεχίσουμε το μάθημα. Οι συμφιλητές του καταρχάς είναι αυτοί που από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν τις έρευνες χωρίς καν να δοθεί σήμα εξαφάνισης ή σήμα στην αστυνομία. Και μάλιστα ήταν εκείνο το βράδυ ένα πολύ δύσκολο βράδυ, είχε πολύ βροχή στα Γιάννενα και οι άνθρωποι μέχρι τις 3 ώρα το ξημέρωμα ψάχναν για το Βαγγέλη. Αυτή τη στιγμή στο μυαλό του περισσότερου κόσμου η σχολή είναι μια σχολή που έχει μια εστία που γίνονται δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό είναι όχι απλά λάθος, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ακόμα και αν έγιναν όσα λέγονται, δεν πάβουν να είναι ένα μοναδικό γεγονός. Κακό, τραγικό, αλλά μοναδικό. Δεν είναι η καθημερινότητα της σχολής. Το πρώτο πράγμα αυτή τη στιγμή στο μυαλό όλων είναι να βρεθεί ο Βαγγέλης. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν και ποιοι και κατά πόσο ευθύνονται. Έτσι, δεν είναι τις παρούσες. Πρέπει να ρωτηθούμε και το εξής. Εντάξει, τον πειράζαν πριν ένα χρόνο. Στο μισό διάστημα, τι έγινε? Μιλάνε για την επανεμφάνιση στη σχολή ενός παλιού συμφοιτητή του λίγες μέρες πριν την εξαφάνισή του. Ναι. Αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά το θέμα είναι ότι... Ήρθε αυτός ο μαθητής, είναι αλήθεια ότι ήρθε να πάρει το πτυχίο του? Γιατί και αυτό ακούστηκε. Ο μαθητής ήρθε να πάρει το πτυχίο, δεν ήρθε να πάρει το πτυχίο του. Ήρθε εδώ στη σχολή, αλλά όχι για να πάρει το πτυχίο του. Δεν το έχει πάρει ακόμα το πτυχίο. Την ώρα να επισκεφτεί το χώρο της σχολής. Μα αφού σας λέω, με αυτά τα παιδιά έκανε παρέα. Δηλαδή, είναι, τι να πω, ανοησίες. Αφού με αυτά τα παιδιά έκανε παρέα. Ήρθε να τα δει δηλαδή στην σχολή τα παιδιά αυτά. Μα μέχρι το καλοκαίρι ήταν μαζί. Και με το Βαγγέλη ήταν μαζί. Φυσικά, αυτό σας λέω. Τώρα, αν μεταξύ τους είχαν κάποιες σχέσεις, τις οποίες εγώ δεν γνώριζα, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, πραγματικά πέφτω από τα σύννεφα και μένει να δούμε τι θα γίνει.